Η ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι από τις σημαντικότερες για την Ορθοδοξία. Η Εκκλησία μας τον 15 Αύγουστο τιμά την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και είναι η μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές, από τις εορτές δηλαδή της Θεοτόκου και ονομάζεται το Πάσχα του Καλοκαιριού. Όλος σχεδόν ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο η οποία εορτάζεται με λαμπρότητα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Μάλιστα προς τιμήν τη της υπεραγίας Θεοτόκου, τηρείται αυστηρή νηστεία από την 1η μέχρι την 14η Αυγούστου, κατά την οποία νηστεύουμε και το λάδι, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται η εορτή ως το Πάσχα του Καλοκαιριού. Επίσης, αυτές τις ημέρες από την 1η έως την 15η Αυγούστου, Καθημερινά τελούνται οι παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο, ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόν. Η Υπεραγία Θεοτόκος κοιμήθηκε σε ηλικία 59 ετών το έτος 44 μετά Χριστόν. Όταν κοιμήθηκε η Παναγία, την ψυχή της την παρέλαβε ο ίδιος ο Χριστός και την πήγε στον ουρανό. Ήταν η μόνη φορά που έκανε κάτι τέτοιο ο Χριστός όταν εισήλθε η Παναγία στον Παράδεισο, από μπροστά της πέρασαν όλοι οι Άγιοι και τους ευλόγησε. Όταν όμως πέρασαν από μπροστά της οι γονείς της, οι Ιωακήμ και Άννα, τότε η Θεοτόκος σηκώθηκε από τον θρόνο της και τους ασπάστηκε. Βλέπετε ότι η εντολή, τίμα των πατέρα σου και την μητέρα σου, έχει ισχύ και στον Παράδεισο. Η Θεοτόκος όταν ενθρονίστηκε στα δεξιά του Ιού και Θεού της, οι άγγελοι έψαλαν τον ύμνο «Άξιον εστίν τον οποίον συνέθεσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Από τότε τον ψάλουν συνεχώς αυτόν τον ύμνο οι άγγελοι και αρέσει πολύ στην Παναγία μας. Η Παναγία ευλόγησε όλους τους αγγέλους με προτεργάτες τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και Γαβριήλ. Όποιος προσευχηθεί τον 15 Αυγουστό, λαμβάνει από την Θεοτόκο ό,τι και αν ζητήσει. Αν φυσικά αυτό που ζητά, δεν πρόκειται να τον ζημιώσει πνευματικά. Είναι η χάρη που ζήτησε η Θεοτόκος από τον ιό τη λόγω της εορτής της. Την ημέρα της κοιμήσεώς σε η υπεραγία Θεοτόκος συνηθίζει να δίνει κάποια δώρα στους πιστούς. Το καλύτερο δώρο που μπορεί κάποιος να ζητήσει από την Παναγία τον 15 Αύγουστο είναι η κίνηση των παθών του. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Να έχουμε τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και τις μεσητείες της ενώπιον του Ιού και Θεού της και να μας αξιώσει και μας να φτάσουμε στην κίνηση των παθών μας και να μας αξιώσει και μας να μπούμε στον Παράδεισο όπου είναι και η ίδια και χαίρεται μαζί με τον Υιό και Θεό της και με όλους τους Αγίους. Αμήν γέννητο. Εν τη την παρθενία εφύλαξας, εν τη κίνηση των κόσμων, που κατέλειπες προς την ζωή μήτυρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τες ξέες λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάσης